Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη συναντήθηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ με βασικό θέμα συζήτηση στην τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ζωζέπ Μπορέλ αναφέρθηκε στις δύσκολες σχέσεις της Κύπρου με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι αυτές οι σχέσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του ΥΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Βασικό αντικείμενο των συνομιλιών, η τουρκική προκλητικότητα και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Λευκοσία. Αντί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της κυβέρνησης της Κύπρου να διαπραγματευτεί καλή την πίστη την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, πάντα σε συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο, μια πρόσκληση που χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία επέλεξε τον προτιμόμενο δρόμο της διπλωματίας των κανονιοφόρων. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να συζητηθούν καλή την πίστη και με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και επί της αρχής των καλών σχέσεων μεταξύ γειτόνων. Γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε καλοί γείτονες. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διατήρηση των καλών σχέσεων και για την εξέβρεση λύσεων μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών δείπνησε με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας στην παλιά πόλη της Λευκοσίας. Την Παρασκευή, ο Ζωζέπ Μπορέλ, συνοδευόμενος από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνα Σάβα Αγγελίδη, θα πραγματοποιήσει πτήση με ελικόπτερο πάνω από την Κυπριακή ΑΟΣ.